πόσο ζυγίζει μια φανέλα. Όσο ζυγίζει ένα λιμάνι και μια θάλασσα. Σπανούλης. Όσο ένας αιώνας ή ένα δευτερόλεπτο. Πόσο ζυγίζει αυτή η φανέλα. Όσο ζυγίζει ένας θρύλος. Bwin. Υπερήφανο κομμάτι της φανέλας του Ολυμπιακού. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή σου που θες να δημιουργήσεις κάτι μοναδικό. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις την καλύτερη επιλογή στην πρώτη ύλη. Όλοι ζούμε για αυτές τις στιγμές. Στιγμές χαράς και συγκίνησης. Οι πιο αληθινές στιγμές της ζωής μας είναι και οι πιο όμορφες. Οι πιο δημιουργικές στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Οι πιο δυνατές στιγμές μιας μεγάλης αγάπης. Τελικά, όλη μας η ζωή είναι στιγμές και η Alpha Wood Group έχει την πρώτη ύλη να τις κάνει μοναδικές. Καλύτερη μου. Να ξυπνάω και αμέσως να μπουγατσάρω με Αλφα Μπουγάτσα κρέμα σοκολάτα. Αλμυρή, γλυκιά, παραδοσιακή, ανατρεπτική. Αυθεντική μπουγάτσα Θεσσαλονίκης από την Αλφα με φύλλο αέρος. Η καλύτερη μας. Έξω γράφουν! Πάμε έξω! Είναι κανείς εδώ! Αμέ! Εγώ! Θα με ενώσεις? Κι εγώ! Τι θα κερδίσω? Μία... σοκολάτα? Θα μιλήσουν σοβαρά ή να σε αφήσω σε τεύχη και μου πάρεις τηλεκατευθυνόμενο. Σε δόσεις. Ξέρεις εσύ. Τώρα έχεις τη δυνατότητα να πληρώνεις σε δόσεις παντού και με τη χρεωστική σου κάρτα. Νέο WinBank App. Σου λύνει τα χέρια. Κατέβασέ το. Έγινε και αυτό από την Τράπεζα Πειραιώς. Διαφήμιση για το πόσο γρήγορο είναι το δίκτυο κινητής της Κοσμοτέ. Είναι μια διαφήμιση για τον ασταμάτητο ενθουσιασμό σου. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείς να ζεις όλα όσα θες, από που θες, στο γρηγορότερο δίκτυο κινητής της Ελλάδας. Αυτή είναι η διαφορά να έχεις Κοσμοτέ. Και τώρα μπορείς να τη ζήσεις με απεριόριστα data και ομιλία μόνο με 29 ευρώ ανασύνδεση για 2 συνδέσεις. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης της Αλφα με κρέμα, άχνη και κανέλα. Και καφεδάκι στην αυλή. Η καλύτερη μας. Αλμυρή, γλυκιά, παραδοσιακή, ανατρεπτική. Αυθεντική μπουγάτσα Θεσσαλονίκης από την Αλφα με φύλλο αέρος. Η καλύτερη μας.
Έξω γράφει. Πάμε έξω. Είναι κανείς εδώ? Αμέ. Εγώ. Θα με ενώσεις? Κι εγώ. Τι θα κερδίσω? Μία σοκολάτα. Θα μιλήσουμε σοβαρά ή να σε αφήσω σε τεύχη? Θα μου πάρεις τηλεκατευθυνόμενο. Σε δόσεις. Ξέρεις εσύ. Τώρα έχεις τη δυνατότητα να πληρώνεις σε δόσεις παντού και με τη χρεωστική σου κάρτα. Νέο WinBank App. Σου λύνει τα χέρια. Κατέβασέ το. Έγινε και αυτό από την Τράπεζα Πειραιώς. Είναι Χριστό. Είναι δυνατόν. Μητσό, η φανέλα. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. What's going on here? I don't know. What is he doing? I think Larry sleeps. Should we wake him up? Yeah, get him up. Έλα, Larry. Σύπνα. Σύπνα. I think we have a game. Τα ρούχα μου. Μητσό. Larry, τη φανέλα που ονειρευόσουν. Αυτή δεν είναι μια διαφήμιση για το πόσο γρήγορο είναι το δίκτυο κινητής της Κοσμοτέ. Είναι μια διαφήμιση για τον ασταμάτητο ενθουσιασμό σου. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείς να ζεις όλα όσα θες, από που θες, στο γρηγορότερο δίκτυο κινητής της Ελλάδας. Αυτή είναι η διαφορά να έχεις Κοσμοτέ. Και τώρα μπορείς να τη ζήσεις με απεριόριστα data και ομιλία μόνο με 29 ευρώ ανασύνδεση για 2 συνδέσεις. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους.
Πόσο ζυγίζει μια φανέλα? Όσο ζυγίζει ένα λιμάνι και μια θάλασσα? Σπανούλης. Όσο ένας αιώνας ή ένα δευτερόλεπτο? Πόσο ζυγίζει αυτή η φανέλα? Όσο ζυγίζει ένας θρύλος? Bwin, υπερήφανο κομμάτι της φανέλας του Ολυμπιακού. Στα νέα μίνι ρολίτος της Αλφα, με τυριά ή γεύση πίτσα, κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί. Γιατί με τα νέα μίνι ρολίτος της Αλφα, αν πάρεις ένα, δεν θα μείνει κανένα. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης της Αλφα με κρέμα, άχνη και κανέλα. Και καφεδάκι στην αυλή. Η καλύτερη μας. Αλμυρή, γλυκιά, παραδοσιακή, ανατρεπτική. Αυθεντική μπουγάτσα Θεσσαλονίκης από την Αλφα με φύλλο αέρος. Η καλύτερη μας. Καλύτερη μου. Να ξυπνάω και αμέσως να μπουγατσάρω με Αλφα μπουγάτσα κρέμα σοκολάτα. Αλμυρή, γλυκιά, παραδοσιακή, ανατρεπτική. Αυθεντική μπουγάτσα Θεσσαλονίκης από την Αλφα με φύλλο αέρος. Η καλύτερη μας. Καλησπέρα σας. Είμαστε όλοι έτοιμοι? Πολύ ωραία. Ο λόγος στον κύριο Κάτας.
It was great. I think overall, Olympiacos deserve to win. They play better than us. We knew coming to this game that, you know, people have sometimes short memory, but and maybe Olympiacos lost a few games, but we play against a very good team. And they know what they do, especially here home. To be able to beat them, we have to play almost a perfect game. And giving up 11, 12 possessions because of their offensive rebound or our turnovers, it was too much for us. Even though we fought, we came back to the game twice. I think they start the second half with the crazy like 3-4 shots, and we miss some open shots. We can control everything. We should play better offensively. We had some good minutes defensively, but as I said, you have to be focused 40 minutes to play a complete game to be able to beat them. But that's it. We're looking forward. Right, we have a crazy schedule. We play like every second day, and we're looking forward to Saturday. Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός στη συνολική εικόνα του αγώνα ήταν καλύτερος και ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε εδώ για να κερδίσουμε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια. Πιστεύω ότι πολλοί κόσμος έχει κοντή μνήμη και ξεχνάει τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Το ότι έκαναν δύο συνεχόμενες ήττες επί ισπανικού εδάφους δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ξέραμε ότι έπρεπε να έρθουμε εδώ και για να τους κερδίσουμε έπρεπε να κάνουμε σχεδόν το τέλειο παιχνίδι. Εμείς αντίθετα κάναμε πολλά λάθη, τους δώσαμε 11 με 12 έξτρα επιθέσεις από δικά μας λάθη ή από δικά τους επιθετικά rebound. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να επιστρέψουμε δύο φορές στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε πάρα πολύ δυνατά. Βάλανε 3-4 σερί τρίποντα την ώρα που εμείς ήμασταν άστοχοι. Έπρεπε να παίξουμε συγκεντρωμένα και σωστά για 40 λεπτά, να κάνουμε σχεδόν το τέλειο μάτς για να μείνουμε μέσα στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Δεν τα καταφέραμε. Πλέον συνεχίζουμε και κοιτάμε μπροστά. Το πρόγραμμα είναι τρελό και προσπαθούμε να βρούμε το δικό μας ρυθμό και να συνεχίσουμε. Κάποια ερώτηση για τον κύριο Κάτας. Καλησπέρα, κόλτς. Good evening. Ήθελα να τον ρωτήσω, επειδή υπήρξε παίκτης και καλός, πόσο δύσκολο είναι το να κρατάει συγκεντρωμένη την ομάδα, με ουδέτερο γήπεδο, παίκτες να έρχονται παραμονή, όχι λίγο παλαιότερα, και να μπορεί όλη αυτή τη χρονιά να κρατάει την ομάδα, όχι απλά ανταγωνιστική, αλλά να είναι μέσα στις θέσεις πρόκρισης και ανταγωνιστική μέχρι όσο πάει. First of all, the situation is in Israel. It's tough. It's tough situation. I'm not talking about basketball, right? It's tough emotionally, and so it's tough anyway. Basketball-wise, everything is crazy. I mean, we can now we have a crazy schedule because we postponed a few games and we moved to Belgrade and everything different. I think we managed. Sometimes I wonder how, but we managed to find a way to win. We managed to win some games, and if you ask me after the first round that we left Israel that we're going to be on that record, I would be surprised. But it's we have to give credit to the players that they really stay focused and concentrated on basketball. But we decide as a team, as a group of guys, as a group of players, not to use those circumstances as an excuse. We just focus on basketball. We have a good chemistry. Basically, we have a lot of continuation from last year. I think that's what kept us in a game, I can say. But it's not easy. It's not easy. And also they're really looking for the schedule forward. That's going to be really challenging. We play every second day, but I trust the players. I think we have a special group of guys, and we find a way. Η ερώτηση την ακούσατε.
Η απάντηση του κύριου Κάτας έχει να κάνει με την κατάσταση στο Ισραήλ που λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν αναφέρομαι στο μπάσκετ, αλλά τα όσα συμβαίνουν πίσω στην δική μας πατρίδα και συναισθηματικά είμαστε πάρα πολύ φορτισμένοι. Είναι τρελό όλο αυτό που συμβαίνει, είναι τρελό το πρόβλημα που υπάρχει. Είχαμε πάρα πολλές αναβολές και πλέον έχουμε πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια μπροστά μας. Ανά δύο μέρες θα παίζουμε. Σχετικά με την ερώτησή σας, κάποιες φορές απορώ και εγώ το πώς καταφέραμε να διαχειριστούμε τόσο καλά όλη αυτή την κατάσταση. Αν με ρωτούσε κάποιος αν είχαμε αυτό το ρεκόρ στο τέλος του πρώτου γύρου και στις αρχές του δεύτερου, πραγματικά δεν θα το πίστευα. Όλα τα credit πηγαίνουν στους παίχτες. Διαχειριστήκαμε, θεωρώ, πάρα πολύ καλά την κατάσταση αυτή. Συμφωνήσαμε με όλους τους παίχτες και το staff να μην χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει ως δικαιολογία, αλλά να κοιτάξουμε μπροστά, να κοιτάξουμε μόνο το μπάσκετ και όχι όλα τα άλλα που συμβαίνουν. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με αγώνες ανά δύο ημέρες και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Κάποια άλλη ερώτηση για τον κύριο Κάτας? Good evening. Σήμερα η Μακάμπη είχε 13 λάθη με 13 assist. Πόσο κομβική θεωρείτε ότι ήταν η απουσία του Λορέντζο Μπράουν? Yeah, I mean, yeah, I understand you're totally right. I mean, when we play the right way, we have usually we have more assists than generally we don't try it. I think it's combination. We were not patient enough. We were not calm enough on our offense tonight, and we're missing obviously not only because of that we're missing Lorenzo, but I think also it's something that. Olympiacos defense doing, like the way they play, they gave us few things, they gave us different shots. We have to take whatever it gives us. But I agree with you. We should be more patient and to pass to share the ball better. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που επισημάνατε. Οι 13 assists και τα 13 λάθη δείχνουν την εικόνα μας για σήμερα. Συνήθως έχουμε πολύ περισσότερες assists και πολύ λιγότερα λάθη. Θεωρώ πως είναι ένας συνδυασμός αυτό που συνέβη σήμερα. Ναι, έπαιξε ρόλο η απουσία του Λορέντζο Μπλάουν, αλλά από εκεί και πέρα δεν είχαμε υπομονή, δεν είχαμε ηρεμία. Και νομίζω ότι σε όλο αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο και η άμυνα του Ολυμπιακού που μας οδήγησε στο να κάνουμε πολλά λάθη και να μην έχουμε την υπομονή που απαιτείται. Κάποια άλλη ερώτηση για τον κύριο Κάτας? Ευχαριστούμε πολύ. Thank you. Πόσο ζυγίζει μια φανέλα? Όσο ζυγίζει ένα λιμάνι και μια θάλασσα. Σπανούλης. Όσο ένας αιώνας ή ένα δευτερόλεπτο. Πόσο ζυγίζει αυτή η φανέλα, όσο ζυγίζει ένας θρύλος. Bwin, υπερήφανο κομμάτι της φανέλας του Ολυμπιακού. Παιδιά, έξω γράφουν. Πάμε έξω, γράφουν. Είναι κανείς εδώ? Αμέ. Εγώ. Θα με ενώσεις? Κι εγώ. Τι θα κερδίσω? Μία σοκολάτα? Θα μιλήσουμε σοβαρά ή να σε αφήσω σε τεύχη. Θα μου πάρεις τηλεκατευθυνόμενο. Σε δόσεις. Ξέρεις εσύ. Τώρα έχεις τη δυνατότητα να πληρώνεις σε δόσεις παντού και με τη χρεωστική σου κάρτα. Νέο WinBank App. Σου λύνει τα χέρια. Κατέβασέ το. Έγινε και αυτό από την Τράπεζα Πειραιώς. Στο e-commerce ψάχνουμε εσένα. Που βλέπεις αυτό που δεν βλέπουν οι άλλοι. Που είσαι σε έναν νέο κόσμο. Στον κόσμο του αύριο. Σπούδασε τεχνικός μηχανοτρονικής, αυτοματισμών, ψήξης, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Σπούδασε marketing, διοίκηση επιχειρήσεων, ναυτιλιακά, λογιστική. Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών, τεχνικός δικτύων, 3D animation, web developer. Δες το αλλιώς. Η e-commerce δημιουργεί επαγγελματίες. Έχουμε αγώνα. Έχω κολλήσει την κίνηση, ρε Χριστό. Είναι δυνατόν?
Μιτσό, τη φανέλα. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. What's going on here? I don't know. What is he doing? I think Larry sleeps. Should we wake him up? Yeah, get him up. Έλα, Λάρι, σύμνα. Σύμνα. I think we have a game. Τα ρούχα μου, Μιτσό. Λάρι, η φανέλα που ονειρευόσουν. Κάμερες έτοιμες. Coach, your comments for the game, please. Yes, good evening to everybody. One more time, I would like to express my appreciation to the fans and to the players for this great night. Θέλω να εκφράσω, να δώσω την εκτίμησή μου και στους φιλάθλους και στους παίκτες μας για αυτό το σπουδαίο βράδυ. It was obviously a must-win game for us. Προφανές ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε σήμερα. After the two losses in Spain. Μετά τις δύο ήττες στην Ισπανία. So, I think we proved to everybody that we are a serious team, at least. Νομίζω ότι αποδείξαμε σε όλους ότι τουλάχιστον είμαστε μια σοβαρή ομάδα. Which is very important to be serious and to approach all the games with the same attitude is really important nowadays in basketball. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζεις και να προσεγγίζεις τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο και σοβαρά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες μας στο μπάσκετ. Maccabi is obviously a very strong team, very talented. Today, you know, our defense was solid and we didn't allow them to score the normal amount of points that they are doing. Προφανώς και η Maccabi είναι μια καλή και ταλαντούχα ομάδα, αλλά σήμερα η άμυνά μας ήταν μοναδική και δεν τους επιτρέψαμε να σκοράρουν τους πόντους του που πετυχαίνουν. Especially in the second half. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. And of course that gave us, you know, the rhythm, the pace to score easily in offense. Και αυτό μας έδωσε το ρυθμό, η άμυνά μας δηλαδή μας έδωσε το ρυθμό να σκοράρουμε εύκολα στην επίθεση. Also for whoever knows what means Moose Fall for Olympiacos. Please, I would like to mention individually the performance of Nikola Milutinov, all the team, of course, that they try to cover these absence. Φυσικά, ξέροντας, γνωρίζοντας τι σημαίνει ο Μουσταφά Φαλ για τον Ολυμπιακό για αυτή την ομάδα, θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στην εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά όλα τα παιδιά προσπάθησαν να καλύψουν αυτή την απουσία, αλλά εμφάνιση του Μιλουτίνοφ. Especially knowing that Maccabi is the first team in offensive rebounding numbers in Euroleague. Γνωρίζοντας ότι η Maccabi είναι η πρώτη ομάδα σε επιθετικά rebound στην Ευρωλίγκα. So Nikola had 20 and 20, 20 points, 20 rebounds. He dominated the game and he helped us to win this important game. A special credit to him. Ο Νίκολα είχε, ξέροντας αυτό με τα επιθετικά rebound του Maccabi, ο Νίκολα είχε 20 πόντους, 20 rebound. Κυριάρχησε και μας βοήθησε πάρα πολύ στο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Good luck to Odet and of course to Maccabi. Καλή τύχη στον Odet και στη Maccabi. I cannot, you know, avoid to mention that, you know, what they live is difficult, you know, for a basketball team, whoever knows basketball. Και δεν μπορώ να... To live in Belgrade, to travel to, you know, to Israel, not on the team, to play some games for the domestic league and coming back. So far they are doing a great season. Πρέπει να μην επισημάνω το ότι ζουν αυτοί οι Maccabi και το πώς, για όσους καταλαβαίνουν από μπάσκετ, ότι ταξιδεύουν στο Βελιγράδι, στο Ισραήλ. Κάποιοι ταξιδεύουν όλοι, δεν ταξιδεύουν, πάνε, παίζουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και τους εύχομαι καλή συνέχεια στη σεζόν. Thank you. Αντώνη,
ξεκινάει ο Γιάννης παραδοσιακά. Όχι, μπορεί να είναι. Έλα, Γιάννη, εδώ και το χαλάμε, Γιάννη. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, μια βραδιά που ο Μιλουτίνοφ έχει 20 πόντους, 20 rebound, οι δύο, ο Κάναν και οι Πίτερς έχουν 37 πόντους μέχρι στα 10 τρίποντα, ο προπονητής μπορεί να χαμογελάει για την άμυνα και για το γεγονός ότι κρατάει μια ομάδα τη δεύτερη ή τρίτη, δεύτερη νομίζω στην Ευρωλίγκα, επίθεση σε 72 πόντους, έστω και χωρίς τον Μπράουν. Και ένα δεύτερο σκέλος για να μην κουράσω μετά. Ο Φαλ δεν είχε παίξει ούτε στο παιχνίδι της πρεμιέρας στο ΆΚΑ στην Ευρωλίγκα. Προτίθεστε να κάνετε κάποια αλλαγή ξένων εν ώψη ντέρμπι? Δεν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη? Και να μείνει ο ομάδος. Ευχαριστώ. Καταρχήν, πράγματι η Μακάμπη έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση όπως λέτε, αλλά εμείς έχουμε την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Και ξέρετε, εμείς δεν έχουμε μόνο στην ομάδα μας αμυντικογενείς παίκτες, έχουμε και παίκτες που είναι φύση επιθετικοί. Το γεγονός ότι σταθερά έχουμε μια καλή αμυντική επίδοση είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τους συνεργάτες μου, ιδίως αυτούς που εξειδικεύονται στην άμυνα της ομάδας, αλλά και για τους παίκτες που ακολουθούν αυτό το πλάνο. Πιστεύουμε πολύ ότι, όπως είναι το μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, αν είναι σημαντικό να σκοράρεις φυσικά, εννοείται, αλλά πρέπει πάντα να έχεις μεγάλη αμυντική συνέπεια. Άρα και τα δύο είναι σημαντικά. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν θα κάνω αλλαγή εν ώψη του τραυματισμού του Φαλ. Πρέπει να ρωτήσω, γιατί είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή θα συγκεντρωθούμε μόνο στο σημερινό παιχνίδι. Αύριο το πρωί πρέπει να συνεδριάσουμε συσσαγωγικά όλοι εμείς και να δούμε και τον νόμο πώς είναι, μέχρι ποιο σημείο, μέχρι ποια χρονικά, μέχρι την Παρασκευή ή αν μέχρι τη Δευτέρα. Ναι. Έχουμε 2-3 μέρες να αποφασίσουμε. Γενικά δεν είμαι τόσο θετικός να κάνουμε αλλαγή. Εμείς έχουμε 3 αλλαγές στο δεύτερο γύρο. Μπορεί, ας πούμε, η αλλαγή που θα κάνουμε να γίνει αν χρειάζεται πριν το κύπελο, πριν το κομ. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι πάντα σημαντικό, αλλά δεν είναι και το κομβικότερο της χρονιάς αυτή τη στιγμή. Έτσι θα συνεδριάσουμε όλοι μαζί, και η πρόεδρο και ο κ. Κιντήλιας και όλοι από το γραφείο και οι προπονητές, να δούμε ποια είναι, να πούμε ο καθένας τη γνώμη του και να αποφασίσουμε. Έλα, Ντανή. Κόουτς, εγώ θέλω να ρωτήσω ότι για έναν προπονητή που ξέρει καλύτερα από όλους την ομάδα του, πόσο έχει υποφέρει με προβλήματα τραυματισμών, με προσθήκες μεσούς της περίοδου που δεν είναι πάντα το καλύτερο για τους προπονητές, στο να βρει ρυθμό επιθετικά, το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε ένα μάτς που, έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός σήμερα, ίσως να ήταν και το καλύτερο του παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Με την απουσία του Φαλ, που όλοι ξέρουμε πόσο κομβικός είναι και για την άμυνα και για την επίθεση, και με το γεγονός ότι υπήρχε και μια πίεση στην ομάδα από δύο συνεχόμενες κακές εμφανίσεις, ποια είναι η διάθεση του προπονητή που αυτό συμβαίνει σε ένα must win game για την Ευρωλίγκα και για το 2-2 με τη Μακάμπη, που έχει πολλαπλή σημασία στις ισοβαθμίες, και συμβαίνει και παραμονές ενός ντέρμπι που όλοι ξέρουμε πόσο καθορίζει γενικότερα την ψυχολογία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα στην Ελλάδα? Καταρχήν, δεν είχα καμία σκέψη για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όχι γιατί. Καταρχήν, γιατί έτσι έπρεπε. Το σημερινό παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό και, όπως είπαμε, ήταν must win παιχνίδι για μας. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε τι θα γίνει, αν αυτό θα μας επηρεάσει θετικά ή αρνητικά με τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο σκέλος, μου θυμίζει, παρακαλώ, συγγνώμη, Αντώνη, το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Ναι, σε αυτό διαφωνώ. Ναι, και να σας πω γιατί διαφωνώ. Δεν ξέρω τι περιμένετε από τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει να δημιουργούμε προσδοκίες για το κάθε χρονιά, γιατί πήγαμε δύο συνεχόμενα Final Four, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Εγώ δεν θεωρώ ότι το να γυρίσουμε δύο φορές το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, χωρίς να πετάμε φωτιές σε ποσοστά στην περιφέρεια. Ναι, να το ολοκληρώσω. Και στην ουσία να κρυφθεί στο. Βρεθήκαμε, όπως ξέρετε, ελάχιστο χρόνο πριν το γύρο του μάτς, στο να εσωφαρίσουμε το παιχνίδι και να τους βάλουμε πίεση. Είπαμε δύο κακές εμφανίσεις. Αλήθεια, μετράτε το παιχνίδι στο Κολοσσό, σαν κακή εμφάνιση? Όχι, δεν παίζει ρόλο, γιατί έχουμε παίξει 6 παιχνίδια σε 2 εβδομάδες και οι περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη χάνουν σε αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς καταλαβαίνετε όλοι ότι το κίνητρο, η ενέργεια υπολείπεται πάρα πολύ, η διάθεση. Όταν
προβληματιστήκαμε στο ημίχρονο γιατί χάναμε 5 πόντους. Δεν λέω ότι ήμουν ευχαριστημένος με το πώς παίζαμε εδώ, αλλά δεν μπορούμε να βάζουμε αυτό το παιχνίδι και κανένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, αν βάλουμε 40 πόντους στον Κολοσσό, αν παίξουμε σοβαρά και βάλουμε 40 πόντους, είναι προϊόν. Είναι ένα πράγμα που θα μας δώσει αυτοπεποίθηση γιατί είμαστε σούπερ. Δεν μπορεί ποτέ ένα τέτοιο παιχνίδι να είναι κίνητρο με όλο το σεβασμό στον Κολοσσό και σε κάθε ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία που παίξαμε, ακόμα και με την Βασκόνια, το πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Ήμασταν μέσα στο πλάνο του παιχνιδιού. Επί της ουσίας παίξαμε ένα πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο. Φυσικά ο Ολυμπιακός απαιτείται να κερδίζει πάντα, καταλαβαίνω απόλυτα, υπάρχει πίεση. Επιτρέψτε μου να μην βάλω τον Κολοσσό σε αυτή την εξίσωση. Όπως δεν την έχω βάλει όταν κερδίζουμε 40 πόντους ποτέ. Γιατί με ρωτάνε κάθε φορά δημοσιογράφοι τι κρατάω από ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος και λέω πείτε μου τι μπορώ να κρατήσω. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Πιο πολύ είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να βάλει στη διαχείριση του χρόνου, παιδιά που δεν νιώθουν καλά γιατί δεν έχουν συμμετοχή να παίξουν περισσότερο και ούτω καθεξής. Απλώς αυτή τη στιγμή οι νεοεισελθέντες στο rotation του Ολυμπιακού είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Δηλαδή, είναι ο Μπρασδέκης, είναι ο που είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δυσκολεύεται, βλέπετε, να βρει ρυθμό. Είναι ο Μίτρου Λόγκ, που μπήκε και σιγά σιγά πρέπει να βρει, που οπίσης σας διαβεβαιώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Είναι ο Πετρούσεφ, έτσι. Και δεν λέω αυτούς που ήρθαν το καλοκαίρι στην ομάδα, ο Μιλουτίνοφ, ο Σίγμα, ή ο Μακίσικ που προήλθε από τραυματισμό και τώρα προσπαθεί να παίξει, να ξαναβρει, χωρίς να έχει σταθερότητα στην αποδοσή του. Είναι πολύ παίκτης που πριν ξεκινήσει το match, δεν έχεις καθαρή εικόνα πώς θα παίξουν, δηλαδή με βάση τις προπονήσεις. Γιατί έχουν παραπάνω πίεση να δείξουν ότι είμαστε περισσότερο μεγαλύτερο ρόστερ, τώρα πιο ανοιχτό. Αυτό. Και δεν το λέω για να δικαιολογηθώ. Σαφώς έπρεπε να πάρουμε μια νίκη στην Ισπανία και δύο. Και πάντα αυτός είναι ο στόχος μας. Και ούτε λέω ότι ο Ολυμπιακός θέλει με την εμφάνισή του ή ότι είναι ο περσινός Ολυμπιακός. Αλλά ας ξεχάσουμε τον περσινό Ολυμπιακό. Εμείς φέτος είμαστε μια καινούργια ομάδα. Είμαστε σε μια διαδικασία ξαναχτισήματος μιας νοοτροπίας και μιας φιλοσοφίας στο πώς πρέπει να παίζουμε. Και όλοι οι παίκτες που έρχονται πρώτη χρονιά σε αυτό το σύστημα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα σας θυμίσω προβλήματα που αντιμετώπισε ο Πίτερς πέρσι, ο Κάναν, ο Γουόκαπ την πρώτη χρονιά που ήρθε, ακόμα και ο Μουσταφά. Υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση, αν θυμάστε, όταν ήρθαν. Αυτό το σύστημα που παίζουμε απαιτεί χρόνο. Καλός ή κακός. Μπορεί να είναι δικό μου λάθος αυτό το πράγμα, αλλά έτσι όπως παίζουμε. Απαιτείται χρόνος, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την ατομική εμφάνιση, έχει να κάνει πώς συνεργάζεσαι με το σύνολο. Άλλη ερώτηση. Δεν είπες να κάνεις δύο πριν. Δεν έκανες δύο. Καλά κάνει άλλη μία. Περίμενε να φέρθει το μικρόφωνο. Όχι, ήθελα να ρωτήσω γιατί ακριβώς επειδή προσπαθείτε να βάλετε παίκτες και θα ρωτήσω και για ένα παίκτη το σίγμα που είναι από την αρχή, δείχνει σε κάποιες φάσεις είτε επιθετικά είτε αμυντικά ότι υπάρχει και θέμα ψυχολογίας, δηλαδή προσπαθεί και ο ίδιος να φτιάξει ψυχολογία του. Όχι, προσπαθεί, αλλά δεν το καταφέρει. Εσείς οι προπονητές επιμένετε ότι γίνεται καλύτερη δουλειά στις προπονήσεις και όχι στα παιχνίδια. Θα βολέψει αυτή η μεγάλη διακοπή που είναι για πρώτη φορά της Ευρωλίγας σε ένα 20ήμερο και ειδικά για παίκτες που δεν θα έχουν εθνικές ομάδες και θα δουλέψετε? Όχι. Ξεκάθαρα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι για το Σίγμα. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι η πίεση που υπάρχει στο παιδί είναι ένας παίκτης που έχει συνηθίσει τα τελευταία 6-7 χρόνια να είναι ο κύριος εκφραστής ενός επιθετικού παιχνιδιού και μιας καλής ομάδας κατ' εμέ στην Ευρώπη και στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία που είναι, είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης, ο οποίος σας διαβεβαιώ ότι στις προπονήσεις παίζει καταπληκτικά. Αυτό μπορεί να ρωτήσετε και τους συμπαίκτες του. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχει συνηθίσει να παίζει 5 λεπτά, 3 λεπτά, 7 λεπτά και είναι κάτω από το επίπεδό του. Αυτό είναι δεδομένο και είναι σίγουρο. Όμως εγώ οφείλω εδώ να πω ότι ένας καταπληκτικός φοβερός επαγγελματίας, φοβερός χαρακτήρας, τόσο θετικός όσο και στην προπόνηση παίζει, κάνει την ομάδα που παίζει μαζί του την κάνει καλύτερη. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα δείξει αυτό που πραγματικά είναι. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.